Καλό μεσημέρι σε όλους. Να μην ξεκινάμε με παράπονα. Άλλωστε, ο Sky δεν μπορεί να έχει παράπονα. Έχω κάνει στατιστικά τις πιο πολλές φορές. Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Προσωπικό είναι το παράπονο, όχι του Sky. Όχι του Sky, είναι δικό μας. Δεν εκφράζουμε μόνο του Sky. Προσωπικό είναι το παράπονο. Ναι, ναι, τα έχουμε συζητήσει. Μετά θα ακούω κάτι σχόλια. Θα ακούω κάτι σχόλια από άλλες εκπομπές ότι ο Αλεξιάδης είναι όλη την ώρα στα κανάλια. Οπότε ας τα αφήσουμε αυτό να πάμε στην ουσία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία, κύριε Υπουργέ, να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, φλέγον θέμα, τι θα γίνει με τον έμφυα, πότε θα εκδοθούν τα καθαριστικά. Διότι επιστρέψαμε και εμείς σήμερα πρώτη μέρα και λένε ότι διαβάζουμε κάτι ότι δεν θα εκδοθούν τα καθαριστικά, να πάει ο Τσίπρας πρώτα στη ΔΕΘ, να μην έχουν εκδοθεί τα καθαριστικά. Αλλά αν εκδοθούν το Σεπτέμβριο τα καθαριστικά, πρέπει να πληρώνουμε μέχρι το Φλεβάρι. Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το παραμύθι με το λύκο στο Μαντρί. Δεν υπάρχει λύκο στο Μαντρί. Δηλαδή, αυτή η καταστροφολογία και αυτή η συνωμοσιολογία και ότι θα καθυστερήσουν τα καθαριστικά μέχρι τότε, εντάξει, ξεπερνάει και ένα όριο επιστημονικής φαντασίας αυτό. Συγκεκριμένα πράγματα είναι. Ήτανε να βγουν 18 του μηνός τα καθαριστικά, υπάρχει κάποιο θέμα και θα βγουν τις επόμενες μέρες. Αλλά εδώ πρέπει να αποφασίσουμε μια μερίδα δημοσιογράφων αγωνιά πότε θα βγουν τα καθαριστικά και γιατί δεν βγαίνουν τα καθαριστικά και μια άλλη πόσο μεγάλο θα είναι ο έμφυα. Δηλαδή θέλουμε να βγουν γρήγορα, υπάρχει αγωνία για να βγουν γρήγορα από κάποιους. Καλά, οι επόμενες μέρες όμως, κύριε Υπουργέ, είναι και μετά. Μισό λεπτό, Γιάννη. Κανονικά εσείς θα έπρεπε να είστε. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να τελειώσω τη φράση μου. Να τελειώσω τη φράση μου, αν επιτρέπετε. Η πρώτη δόση ούτως ή άλλως δεν θα είναι τώρα, η πρώτη δόση είναι πιο μετά. Οπότε να μην αγχωθούμε. Βγαίνουν τα καθαριστικά τις επόμενες μέρες. Εντός του Αυγούστου. Εντός του Αυγούστου, από ό,τι φαίνεται, είναι η αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ότι υπήρχε ένας προγραμματισμός για 18 του μηνός. Δεν μπόρεσε αυτός ο προγραμματισμός για διάφορους λόγους να υλοποιηθεί. Θα πάει πιο πίσω. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ή κάποιο σοβαρό ζήτημα. Απλώς υπάρχει ο φόβος ότι αν εκδοθούν το Σεπτέμβριο, αν αλλάξει ο μήνας, μειώνονται και οι δόσεις. Θα γίνουν τέσσερις. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μην σας απασχολεί. Αυτό είναι συγκεκριμένες οι δόσεις. Μην ακούτε αυτούς που λένε τέτοια καταστροφολογικά πράγματα. Καταλαβαίνουμε για ποιους πολιτικούς λόγους το κάνουν, αλλά πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει και το παραμύθι. Κανονικά θα έχουμε τις πέντε δόσεις, όπως είχαμε και το 2015, πέντε δόσεις το 2016 για τον ένφια. Και ο ένφια, γιατί υπάρχει και αυτή η αγωνία για τον κόσμο, το θέμα δεν είναι πότε θα βγει, αλλά πόσος θα είναι. Για τη μεγάλη κατηγορία του κόσμου θα είναι ο ίδιος ή και λιγότερος από πέρυσι. Για μια μικρή κατηγορία κόσμου θα είναι περισσότερο από πέρυσι. Το νούμερο που κυκλοφορεί, 600.000 άνθρωποι, ότι θα επιβαρυνθούν, δεν ισχύει, κύριε Υπουργέ? Το είχε καταθέσει ο κύριος Κουλιαράκης στη Βουλή και το είχε πει επίσημα εδώ από το Μάιο περίπου. Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό, δεν κρυβόμαστε αυτά τα πράγματα. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν περισσότερο φόρο και θα πληρώσουν περισσότερο φόρο αυτοί που έχουν, μεγάλη και πολύ μεγάλη περιουσία. Είναι κάποιος λογικός άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό? Δηλαδή, ποιοι έπρεπε να πληρώσουν περισσότερο φόρο? Αυτοί που έχουν μικρή περιουσία? Να σας πω ποιοι έπρεπε να πληρώσουν μικρότερο φόρο. Θα έπρεπε να πληρώσουν όλοι μικρότερο φόρο, κύριε Υπουργέ, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είστε άνθρωπος πολλά χρόνια που γνωρίζετε τα φορολογικά. Οι αξίες των ακινήτων δεν αντιπροσωπεύουν τις αντικειμενικές αξίες, ούτε τις διορθωμένες αντικειμενικές αξίες. Δεν υπάρχει αγορά ακινήτων. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση για πολλές ώρες για το τι έπρεπε να γίνει γενικά. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να κάνουμε καλύτερη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει. Να θυμηθούμε ότι πριν από ένα χρόνο 221 βουλευτές ψήφισαν ένα νόμο. Ο νόμος αυτός προέβλεπε ότι θα έχουμε ένα φόρο στην ακίνητη περιουσία που θα έχει σπαξιμότητα 2,65 δις. Η κυβέρνηση έφερε μια πρόταση για το συγκεκριμένο αυτόν φόρο. Ψηφίστηκε με την Ελληνική Βουλή και πάμε και τον υλοποιούμε. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση πώς αλλιώς θα πιάναμε τα 2,65 δις? Αν κάποιος λέει ότι δεν έπρεπε να τα πιάσουμε από φόρο στην περιουσία και έπρεπε να πάρουμε αυτά τα χρήματα από κάποια άλλη φορολογία, για να το καταθέσει. Κάποια στιγμή πρέπει στην πολιτική ζωή του τόπου να σταματήσει η γκρίνια και η αντίθεση και να πάμε σε πρόταση. Αρκεί βέβαια αυτός ο φόρος, κύριε Αλεξιάδη, πρώτον να μην τον είχε καταργήσει η κυβέρνηση τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί έτσι ήταν προεκλογικά. Και δεύτερον, αυτός ο φόρος να κατανέμεται ισομερός, έτσι και αναλογικά. Δύο πράγματα. Να τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα, γιατί έρχονται συνέχεια στη συζήτησή μας και δεν θέλω να ξαναρθούν άλλη φορά, να το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Ναι. Το υπονοούμενό σας για το τι έλεγε η κυβέρνηση προεκλογικά. Εννοείται τις εκλογές, όχι αυτές που γίνανε και εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση, τις εκλογές που γίνανε και εκλέχθηκε η κυβέρνηση το 2015. Ναι. Αυτό εννοείται. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές και μέσα στη Βουλή και ο ίδιος ο Υπουργός με επάρκεια. Να μην χάσουμε χρόνο να πούμε πάλι τα ίδια επιχειρήματα τώρα. Όχι, όχι.
ήμασταν αναγκασμένοι. Θα καταργηθεί ο έμφυα του χρόνου. Να πάμε σε μια τέτοια επιλογή. Του χρόνου θα υπάρχει έμφυα ή κάποιο άλλο φόρο. Θα απαντήσω. Θα σα απαντήσω αυτό. Το δεύτερο τώρα είναι σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε δίκαιο και αναλογικό φόρο. Εμεί δεν υπερασπιζόμαστε ω κυβέρνηση την λογική, το DNA, τη φιλολογία του έμφυα. Εμεί θέλουμε έναν φόρο στην περιουσία που να φορολογεί τη μεγάλη και πολύ μεγάλη περιουσία. Είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε φέτος τον έμφυα. Δεν είναι πολιτική μας επιλογή ο έμφυα όπως ήταν άλλων κυβερνήσεων. Είναι πολιτική αναγκαιότητα. Φέτος θα έχουμε έμφυα. Για του χρόνου περιμένετε, θα γίνει διαπραγμάτευση, θα δούμε πώς θα πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε τον έμφυα. Είπατε τις επόμενες μέρες θα κρυθεί. Τέλος πάντων, παίρνω και κάτι σχόλια. Πήρα ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Αντί να καταργήσετε τον έμφυα, λέει, καταργήσατε τις εκλογές του 2015. Το καταγράφω αυτό. Τώρα, έχετε βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν καταργήσαμε καθόλου τις εκλογές. Εμείς δεν κρυφτήκαμε ούτε στο Μαξίμου ούτε στη Βουλή. Μόλις κάναμε τη συμφωνία, τον Αύγουστο του 2015, πήγαμε στο λαό και είπαμε: αυτή τη συμφωνία καταφέραμε να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική μας άποψη και πήγαμε σε εκλογές. Άρα δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, τι λέγατε, τι κάναμε κτλ. Και κάποια στιγμή να έρθω στο στούντιο με στοιχεία, να έχετε και προσώπους των άλλων κομμάτων. Με μεγάλη και χαρά. Να συγκρίνουμε τι λέγαμε εμείς προεκλογικά, τι λέγαμε εμείς προεκλογικά και τι κάναμε. Και να συγκρίνουμε το τι κάνανε οι άλλοι προεκλογικά και το τι λένε τώρα. Γιατί θα τρελαθούμε με αυτά που ακούμε από κόμματα που κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο και μας οδηγήσαν σε αυτή την καταστροφή. Να έρχονται τώρα σαν αθώες περιστορές και να λένε πράγματα τα οποία είναι να βγαίνει από τα ρούχα σου. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πολιτική ζωή του τόπου, ποιος έχει την ευθύνη και τι κάνουμε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα φύγουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Έχω μπροστά μου τις ανακοινώσεις σας, τους πίνακες που έχετε βγάλει αναφορικά με το ΦΠΑ, με το πώς πάρει η εισπραξιμότητα, με το τι γίνεται με τα έσοδα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τον Ιούλιο, που να πω ότι είναι έσοδα με αυξημένο ΦΠΑ στο 24%. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.